για να έχουν εικόνα στο Υπουργείο, συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δέδε, ο οποίος νομίζω πως έχει απόλυτη πείγνωση της κατάστασης. Την είχε, αλλά τώρα την έχει ακόμη πιο ξεκάθαρη. Έγιναν κάποιες δεσμεύσεις σε σχέση με χρηματοδότηση έργων και με το σύντομο των διαδικασιών, όπως προβλέπεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όσο μπορεί αυτό να γίνει, γιατί υπάρχουν 26 σημεία που απαιτούν μελέτες. Εμείς ξεκινήσαμε ήδη τη διαδικασία ως περιφέρεια της ανάθεσης μελετών. Οι μελέτες αυτές θέλουν ένα δίμηνο περίπου να ολοκληρωθούν. Οι διαδικασίες της δημοπράτησης των έργων θα γίνουν στα πλαίσια της έκτακτης ανάγκης, με πιο σύντομες διαδικασίες σε σχέση με τους ανοιχτούς διαγωνισμούς, αλλά παρόλα αυτά θα χρειαστούν ελεγκτικά συνέδρια κτλ. Ζητήσαμε από το Υπουργείο, μιας και το ελεγκτικό είναι στην Αθήνα, να φροντίσει για την επίσπευση των διαδικασιών και για τη χρηματοδότηση έργων. Και προς αυτή την κατεύθυνση έγινε και κουβέντα και κάποιες δεσμεύσεις, οι οποίες φανταζόμαστε ότι θα υλοποιηθούν κιόλας. Τι είδους μελέτη χρειάζεται, απαιτείται? Γεωλογικές και υδραυλικές, στα σημεία στα οποία έχουμε την εξαφάνιση του δρόμου. Προκειμένου να υπάρχει αποσυμπίωση των νερών, των υπόγειων νερών, είναι, και να μην ξαναυπάρξει υποσκαφή. Για κάθε σημείο απαιτείται ξεχωριστή μελέτη? Ναι, ναι. Και θέλει 2 μήνες? Είναι 26 σημεία, 26 μελέτες. 26 μελέτες. Α, και 26 2 μήνες. Ναι, όλα για να δημοκρατηθούν. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα 100 περίπου σημεία, τα οποία μπορούμε να παρέμβουμε χωρίς να χρειάζονται μελέτες, ή τέλος πάντων χρειάζονται μικρές μελέτες που συνήθως τις κάνουν οι ίδιοι ανάδοχοι για να διευκολυνθεί η διαδικασία. Εκεί μπορούμε να παρέμβουμε πιο εύκολα, και εκεί τίθεται το θέμα της χρηματοδότησης πια, γιατί μιλάμε για 100 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Είναι περίπου μια πρώτη εκτίμηση των τεχνικών υπηρεσιών για την οριστική αποκατάσταση, λέμε, και για τη δημιουργία ενός ασφαλούς δικτύου. Είναι τώρα σε πρώτη φάση γύρω στα 50 εκατομμύρια μόνο το επαρχιακό δίκτυο. Έχετε πάρει και τις δεσμεύσεις οικονομικές? Ναι. Άρα, για να απαντάτε μονολεκτικά, σημαίνει ότι μέχρι εδώ δεν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω? Ναι, νομίζω πως δεν εξυπηρετεί κάτι παραπάνω. Κατάλαβα. Ναι. Βρεθήκαμε και με τον κύριο Κορκολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο του κυρίου Χαρίτση. Ναι. Βρεθήκαμε και εκεί με τον Γενικό Γραμματέα, όπου αντίστοιχα αποτυπώθηκε η κατάσταση, και εκεί υπήρξε ένα ενδιαφέρον.